Ιερά Μονή Κύκου, καθαγιασμένη από τη γλυκιά μορφή της Θεομήτωρος, έδρασε διαμέσου των αιώνων ποικιλότροπα. Δεν ήταν μόνο ένας χώρος ασκήσεως, μονώσεως και συνεχούς προς τον Θεό προσευχής ανθρώπων ποθούντων την τελείωση, την πνευματική ολοκλήρωση και την καταχαριθέωση, αλλά και πνευματική αιστεία από την οποία ακτινοβόλησε το ηλαρόν φως της ακατάλητης θρησκευτικής και εθνικής πίστεως του κυπριακού ελληνισμού. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα αγωνιστώ και θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της Κύπρου μας από τον Βρετανικό ζυγό και την ένωσή της με τη μάνα Ελλάδα. Ορκίζομαι πως θα εκτελώ χωρίς αντίρρηση όλες τις διαταγές της οργανώσεως και θα αναλαμβάνω με προθυμία κάθε αποστολή. Στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 η Ιερά Μονή Κύκου έπαιξε, πιστεύω, ένα αναντικατάστατο ρόλο. Έγινε ο ενθουσιώδης σημειοφόρος της απελευθερωτικής ιδέας και ο ηρωικός πρόμαχος της αποκαταστάσεως των δικαίων του κυπριακού ελληνισμού. Ο κυπριακός ελληνισμός, με επικεφαλής την Εθναρχούσα Εκκλησία, συνεχίζει τη στεναρή συμπαράστασή του προς την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών ΕΟΚΑ. Παντιοτρόπως εκδηλώνει τα αντιαπικιακά του αισθήματα. Ο ένοπλος αγώνας βρίσκεται σε έξαρση και οι Βρετανοί εντείνουν τα αντιστασιαστικά, όπως τα αποκαλούν, μέτρα τους. Μετά την 1η Απριλίου 1955, το θερμόμετρο της εξέγερσης ανεβαίνει και η σύγκρουση μεταξύ της μαχωμένης ελληνικής Κύπρου και των Άγγλων κατακτητών κορυφώνεται. Ο συνταγματάρχης Γεώργιος Θεοδόρου Γρίβας, στρατιωτικός αρχηγός του αγώνος, καθιερώνεται με την πάροδο του χρόνου ως ο θρυλικός διγενής, τον οποίο με μεγάλη μανία καταζητούν οι δυνάμεις του στρατάρχου Χάρτινγκ, ευελπιστώντας ότι θα καταπνίξουν τη δράση της ΕΟΚΑ. Τον Δεκέμβριο του 1955, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ βρίσκεται μαζί με τον Γρηγόρη Αυξεντίου και άλλους αντάρτες στα Σπήλια. Κατόπιν προδοσίας, οι Άγγλοι πλησιάζουν την περιοχή. Διεξάγεται η περίφημη μάχη των Σπηλιών, στην οποία ο Γρηγόρης Αυξεντίου με απαράμιλη γενναιότητα αντιμετωπίζει τους Άγγλους και ο διγενής κατορθώνει να διαφύγει. Παίρνω ένα μήνυμα που το δράκο, τεύκρο, βαρβάκι, έλα απόψε στην περιοχή του Αϊγιάννη του Λαμπαδιστή στον Καλαμαναγιώτη με το αυτοκίνητο σου, ή δυνατόν θέλει και δεύτερο αυτοκίνητο για αν μπορεί να προπορεύεται για μια σοβαρή αποστολή. Θα σε περιμένουμε η ώρα 9 τη νύχτα. Σκοτεινή, ήταν Γενάρη φυσικά από τις 5, αλλά 9 τα χωριά αντιλαμβάνεσαι τότε, ήταν όλα ησυχία. Πραγματικά είπα έναν άλλον συναγωνιστή, ήταν ο Άγγελος ο Ξύστος, το Άγγελε, θα πάρεις το αυτοκίνητο σου, θα με ακολουθήσεις μέχρι εκεί στο Καλαμαναγιώτη και θα σου πω τι θα κάνεις μέχρι τον Καλαμαναγιώτη. Πραγματικά πήγαμε, σταθήκαμε, του λέω όπου να δεις, πήγαινε εκεί, προχωρά λίγο πιο πάνω, εγώ θα μείνω εδώ, στον δρόμο προς τον Αϊγιάννη, τον Λαμπαδιστή, δεν είπα τίποτα στον συναγωνιστή. Προχώρα εκεί που θα δεις τι αρχίζει το δίστρατο που πάει προς τις Γερακές και περίμενε εκεί. Μόλις σου κάνω σύνθημα, ξεκίνα. Και θα σε ακολουθώ σε μια απόσταση 400-500 μέτρων, για ασφάλεια. Πραγματικά πάω, κατεβαίνω, προχωρώ. Ο Δράκος, ο Νίκος, ο Ψωμάς και τρεις άλλοι.
σκοτεινάδι του θέμα, πλησιάσαν. Λέω, ο αρχηγός μου λέει, και μου είπε τα ψευδόνυμα του Λάμπρου, του Καφκαλιά και του Χαριλίδη. Θα θυμάμαι τα ψευδόνυμα. Μάλιστα. Έκατσε ο αρχηγός μπροστά. Τι ένιωσε όταν τον είδες? Τι ένιωσε? Πες μας. Τι που θα ένιωθε ο κάθε αγωνιστής να βλέπει τον αρχηγό του. Παρόλο που. Θρύλος. Ένα θρύλο, έναν. Δεν είναι ο θρύλος, είναι εκείνο που προσέφερε προς τον τόπο. Φυσικά ήταν δύο, τέσσερις, δεν τους εχωρούσαν και οπλισμός. Κάτσαν οι δυο βαστινοαξιάρες, οι άλλοι δυο μπήκαν μέσα στο, ας το πω, το πορπακάρι, όχι πορπακάρι, ήταν βάν αυτό, με τον οπλισμό, με τους γυλιούς. Για τον Κίκον Τεύκορο. Ευθεία για τον Κίκον. Το αυτοκίνητο άλλο είναι εντάξει, μάλιστα, μας περιμένει. Έκανα το σύστημα, όπως το είπα, δύο φορές τα φώτα του αυτοκινήτου. Ξεκίνησε και εγώ πίσω του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο αρχηγός αμίλητος, δεν μιλούσε. Όπως και κανένα, και κουρασμένοι. Κατέβηκα μου την εγώ πετριά να έρθουν κάτω. Κατσάβραχα, βουνά, νύχτα. Βάσει ότι μια στιγμή ξαφνικά σε μια στροφή εμφάνισαν τα φώτα του προστινού αυτοκινήτου. Στο μέσο τη! Λέει ο αρχηγός. Το όπλο, το αυτοκινήτου. Αρχιέ, δικό μας προχωρεί, μην είχε δένεια. Α, εντάξει, σύνασε. Επήγαμε, προχωρήσαμε σχεδόν αμίλητοι. Δεν ξέρω κάτι, ο Μάρκος ίσως να ρωτούσε κάτι υπηρεσιακό, δεν θυμάμαι. Αλλά βασικά αμίλητοι. Δεν ήθελα και εγώ, τους έβλεπα, ήταν κουρασμένοι και με τόσες άλλες έννοιες. Φτάσαμε εκεί, που σου λέω στην πόρτα, ακριβώς στο πίσω μέρος του Τσίκου. Κατεβήκαν εκεί, προχώρησαν προς το κουμπούρτε. Μου λέει, Τεύκρο, πήγαινε, θα σε ειδοποιήσω. Γύρω από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κίκου, από τον Σεπτέμβριο του 1955 μέχρι τον Ιούνιο του 1956, όταν οι Άγγλοι κατέλαβαν, έκλεισαν και εσφράγισαν τη Μονή, κατασκευάστηκαν περί τα 20 κρυσφύγετα. Από αυτά, άλλα χρησιμοποιήθησαν από τους 60 περίπου αντάρτες και άλλα παρέμειναν ως εφεδρικά. Από τον Σεπτέμβριο του 1955, όταν οι πρώτοι αντάρτες έφτασαν από τη Λευκωσία και το φρούριο της Σκερίνιας με επικεφαλής τον Μάρκο Δράκο, ο αριθμός των ανταρτών ανήλθε στους 20 μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 1955. Όταν ήρθε στη Μονή Κίκου ο Διγενής αρχές Ιανουαρίου του 1956, αποφάσισε για λόγους ασφαλείας και καλύτερης διαβίωσης των ανταρτών τον σχηματισμό μικροτέρων ομάδων και την εγκατάστασή τους σε άλλα κρυσφύγετα με επικεφαλής ομαδάρχες. Τέτοιοι ήσαν ο Μάρκος Δράκος, δεξί χέρι του αρχηγού, ο Χριστάκης Ελευθερίου, ο Αντώνης Γεωργιάδης, ο Σόλων Ποιηταρίδης και ο Λεύκιος Ροδοσθένος. Τα λιμέρια τους είναι γνωστά ως της Βασιλικής, των Καστανιών, των Μαύρων Κρεμών, του Κάμπου, της Ξισταρούδας, του Πεύκου της Πέραβάσας και άλλων. Το κρυσφύγετο όπου διέμενε ο Διγενής χρησιμοποιήθη αρχικά από τον Μάρκο Δράκο και την ομάδα του. Βρισκόταν στην κορυφή Καλόγυρος, 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Μονής Κίκου και μισό περίπου χιλιόμετρο από το εκκλησάκι της Βασιλικής. Σήμερα, 40 χρόνια από το έπος του 55, πορευόμαστε με στενούς συνεργάτες του αρχηγού, τον δύσβατο και ανάντη δρόμο προς το αρχηγείο της ΕΟΚΑ, από όπου ο Διγενής, επί 6 σχεδόν μήνες, έζησε και κατήφθηνε τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ. Βρισκόμαστε εδώ στο στρατηγείο της ΕΟΚΑ, στην περιοχή Κίκου. Εδώ είναι το κρυσφύγετο που έζησε ο αρχηγός Διγενής και δίπλα του αγαπητέ Λάμπρο, εσύ μαζί με την ομάδα του αρχηγού. Πες μας εδώ πώς ήταν η ζωή σας, πώς την οργανώσετε. Εσύ ήσουν και μάγειρας. Εδώ ήρθε ο αρχηγός, εμπεριόταν την περιοχή, έκαμε τον κρυσφύγετο. Εγώ ήμουν μάιρας, έκανα εδώ μαγειρίο, ή μαζεύκαμε και τρώμενε όλοι οι αντάρτες. Τι έτρωγεται δηλαδή? Όσπρια και χόρτα, τίποτε. Ο αρχηγός έτρωγε τα φαγητά του, τα που μαγειρίζει. Έτρωγε τα έσκαινε πολλά, ή μουτζέντρα, έκανα μουτζέντρα το παραπάνω και τα έσκαινε πολλά. Μα και τρώνε κάθε μέρα μουτζέντρα? Αφού είχαμε έντια που να φάμε κρέατα πάνω, μη και μπορούσαμε να πτήσουμε. Αλλά... Μόνο όσπρια και χόρτα. Λοιπόν, όμως γυμνάζεσαι τον καθόλου? Ο αρχηγός είχε έναν πεύκο εδώ πέρα. Ναι. Επειδή έκαμε
το λέει. Ανέβανε 8. Επικύψεις. Εγώ έκανα 2 και περίπεζε. Μωρέ, γέρασες. Μα εσύ πόσο χρόνο ήσουν τότε? Ήμουν 30 χρόνια. Μα εκείνος πόσο χρόνο ήταν? Ήταν 58 χρόνια, 57. Είχε έναν Μπεύκο δίπλα και είχε έναν κλόνο που ξεχώριζε και πηδούσαν αυτός. Έβαλε και μια μπέτρα και πηδούσε και έκανε ασκήσεις και γυμναζόταν. Και φώναζε μετά που τέλειωνε, μας φώναζε και εμάς, πρόεδρε, γυμναστείτε, γυμναστείτε. Και θυμάμαι, λέγαμε με κάποιον ρε, πότε να κοπεί αυτός ο κλόνος, να ησυχάσουμε. Πράγματι, πράγματι, μια μέρα όπως αυτός γυμναζόταν, κόπηκε και έπεσε κάτω. Τρέξαμε εκεί βέβαια. Το βράδυ ο διγενής ήταν ο τελευταίος που εισήρχε εδώ στο λιμέρι για να κοιμηθεί. Και δεν κοιμότανε, αλλά καθότανε στη γωνιά του που ήταν το μέρος που έπρεπε να κοιμηθεί και έγραφε. Έβρισκε ευκαιρία και παρακολουθούσε, φανταστείτε τώρα τους άλλους 10 να κοιμώνται και ο ίδιος να γράφει. Και θυμούμε ένα περιστατικό που παρακολουθούσε και κάποιον ο οποίος το βράδυ σηκωνόταν και μιλούσε το βράδυ και μου το υπέδειξε μια νύχτα να το προσέξουμε αυτό. Άρα το βράδυ ο διγενής το χρησιμοποιούσε είτε για να σκέφτεται ή άκουε πάντοτε ειδήσεις, είχε ένα ραδιόφωνο που είχαμε παλιό και παρακολουθούσε όλες τις αδελφτία ειδήσεων και τα βραδινά τα πολύ αργά και έγραφε. Πρωί-πρωί ήταν ο πρώτος που έβγαινε από το λιμέρι του και άνοιγε την πόρτα και μας έβγαζε όλους πλωτσιδών έξω. Και αυτοί που με δυσκολία παρακολούσαν να βγουν, τους έσπρωχναν έξω, έξω να ξεβρωμίσει το λιμέρι. Περπατούσε και στη συνέχεια έπαιρνε το πρόγευμα του. Το πρόγευμα του ή το συνήθως, μάλλον απαραίτητα καθημερινά, ένα ποτήρι με λεμόνι και δεν θυμάμαι αν είχε και νερό, πρέπει να είχε, αλλά οπωσδήποτε ένα με δύο κουτάλια μέλινης μέλισσας το ανακάτευε μαζί με το λεμόνι, με τη λεμονάδα και το έπινε. Και μας έλεγε ότι αυτό ήταν το πιο υγιεινό που μπορούσε να πάρει κάποιος άνθρωπος και αν δεν απατώμε και μερικοί ξηροί καρποί ήσαν το πρόβλημα του διγενή. Στη συνέχεια ο διγενής έπαιρνε την αλληλογραφία, τη διάβαζε εκ νέου, διότι την έπαιρνε, αν την έπαιρνε αργά το βράδυ, δεν τη διάβαζε για να μην είμαστε στόχος να ανάψει φως και τη διάβαζε πρωί-πρωί. Και έγραφε οτιδήποτε συνέχεια ήθελε να απαντήσει ή προέκυπτε. Έπρεπε να δει ότι όλα ίσα στην εντέλεια, ότι η σκοπιά στην κορυφή ελειτουργήσε, ότι είχαν διευθυντήσει να πάνε οι άνθρωποι για το νερό ή να γίνουν, να εκτελεστούν οι διάφορες αποστολές. Εδώ ακριβώς ήθελα να πω ότι έπρεπε καθημερινά σχεδόν να ελέγχουμε κατά πόσο μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με την κορυφή, με κάποιον κουδούνι. Και αυτόν το έλεγχε και ο διγενής καθημερινά, εάν μπορούσε το κουδούνι αυτό να λειτουργήσει. Εμείς συνηθίζαμε να ρουζόμαστε κάτω στον ποταμό. Πηγαίναμε. Ο διγενής με ενόπνευμα, με βαμπάκι και ενόπνευμα, έπλαινε ολόκληρο το σώμα. Και ότι ήταν ο καθένας από τους καλύτερους τρόπους να πλένεται ο άνθρωπος και το χρησιμοποιούσε αυτόν τον τρόπο και στον ελληνικό στρατό. Δύο-τρεις φορές όταν ο ηγούμενος έρχεται από τη Λευκωσία να πάνω, έρχεται κάτω στο περβόλι και ήθελε να συναντηθεί με τον διγενή, είτε να του φέρει κανένα μήνυμα από τον Αρχιεπίσκοπο, είτε να του δώσει καμιά επιστολή κλπ. Η αλληλογραφία μαζευόταν σε ένα φάκελο όλοι και έρχεται κοντά μου. Εγώ πήγα δύο φορές στο κρυσφύγετο που έμεναν ο αρχηγός, ο διγενής, και τη μία φορά τον έφερα από εκεί εδώ και συνεντήθη με τον ηγούμενο και μία άλλη φορά που έφερα τον κύριο Λευκοσιάτη τότε, τον Αρχιμανδρίτη. Τον Αρχιμανδρίτη που ήθελε να συναντηθεί μαζί με τον διγενή. Όταν θα συναντούσε τον ηγούμενο για να του δώσει μία κάποια επιστολή που έφερε από τη Λευκοσία ο ηγούμενος από τον Μαγκάριο, επήγα εγώ μαζί με τον Σάχα Γιγλιάθος, τον Κύριλλο, και τον Γούμενο. Και μείνα βέβαια εμείς, μας είπε ο Γούμενος, μείνετε σε μία απόσταση, δεν πήγαμε τελείως κοντά. Και συναντήθηκε ο πράγματι ο Γούμενος μαζί, και ο Κύριλλος μαζί του και συναντήσαν τον Διγενή σε μια βουνοπλαγιά παρά τη Βασιλική. Ο Γούμενος της Μονής, Κύκου, ο Αείμνηστος Χρυσόστομος, δεν ξέρω, είχε κάποιον παράπονο, κάποιος του είπε κάποιες βαριές λέξεις ή κάτι του είπε,
και ζήτησε, ήρθε στο μοναστήρι και ζήτησε να δει τον αρχηγό Διγενή. Και θυμάμαι ότι ο Διγενής ένα πρωινό, ένα βράδυ μάλλον, με φώναξε και μου λέει: αύριο το πρωί έχω πάρει ένα μήνυμα από το μοναστήρι πάνω ότι στην τάδε τοποθεσία, την οποία εγώ γνώριζα, θα έρθει ο ηγούμενος και να πάω να το συναντήσω. Και πράγματι πήρα τον Διγενή και κατευθυνθήκαμε προς τον τόπο που μας είχε υποδείξει ο ηγούμενος Κίκου, ήταν ένα μέρος μεταξύ του λιμεριού του δικού μας και της Μονής Κίκου. Και πήγαμε πρώτοι εμείς εκεί και όπως καθόμαστε είδαμε τον ηγούμενο που ερχόταν πάνω σε ένα καβάλα, σε ένα γαϊδούρι μόνος του. Μόλις έφτασε εκεί το βοηθήσαμε να κατέβει διότι ήταν προκεχωρημένης ηλικίας. Κατέβηκε και αγκαλιαστήκαμε τον Διγενή, εγώ αποσύρθηκα οπωσδήποτε, του είπε τι ήθελε να του πει. Εγώ θυμάμαι ο ηγούμενος έτσι κλαίοντας, όταν ήρθα κι εγώ, πλησίαζε τη στιγμή για να αποχωριστούν, μου λέει: παιδί μου, εάν ποτέ ακούσεις οποιοδήποτε παράπονο ή έχεις οποιοδήποτε παράπονο ή το παραμικρό σας κάμπο πάνω στη Μονή Κίκου, αμέσως ειδοποίησέ με. Το μοναστήρι είναι δικό σας και το μοναστήρι και εμείς ήδη και ό,τι θέλετε, δεν θέλουμε να στερηθείτε τίποτε, ούτε εσείς ούτε ο αρχηγός. Τα πέριξ της Μονής Κίκου χωριά ήσαν οι ακλόνητοι συμπαραστάτες του αγώνος. Ιδιαιτέρως το Μιλικούρι ενίσχυσε με συνδέσμους και τροφοδότες τις ανταρκτικές ομάδες του Κίκου. Ο Ιέρος ο Γρίβας που ήταν εκεί πέρα, εξημέρωσε το σπουδάς του Δουανή, του έτσι ήταν ένα ύψωμα που προσφερώ και φέρετε μια μαξόλη. Και χώντα του κύριε Μπένασι και τα σαν κυσίλη. Και λέει ο Γρίβας, μην όσοι έκανε καμιά ανοησία, λέει, ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος εννοείται κερασίς, σαν αγωγιάτης. Εσύ. Ναι, εγώ. Ο Αουριάτης είπε, έκανα μισή και έφερε σκύλο μαζί του, είπε. Τους έχει καταλαβαίνει ότι είναι εκδέντη που περνούσα εσύ. Ή μπακρά έφερε, του ήταν μια σκοτώρη, σκόνη. Έως παντός, ήρθα, έβαλα το βάρο μέσα, από την άλλη την ημέρα, έγινε το κέφι. Ο λαός προσφέρει ολόψυχα συνεχή μέρημνα για τους αντάρτες, τους καταζητουμένους και τους άλλους αγωνιστές. Τούτο ισχύει και για την Τσακίστρα και τον Κάμπο. Όταν είχα πάρει πλέον εντολή να δημιουργήσω δικό μου κρυσφυγετών και μου έδωσε μερικούς άνδρες ο αρχηγός, είχα μετακυρηθεί από το αρχηγείο βόρεια προς τη βόρεια πλευρά της οροσειράς των βουνών του Κίκου για περιφρούτηση του αρχηγού και δεν είχα επαφή πλέον με το μοναστήρι. Είχα όμως επαφή με το χωριό των Κάμπων, όπου ήταν και από όπου εξαρτάται και η τροφοδοσία της ομάδας μου. Η Ιεράμονη Κίκου ήταν το ορμητήριο, μπορώ να πω, τουλάχιστον κατά τις πρώτους μήνες της αντάρκτικης ζωής στην περιοχή εκεί, ήταν το ορμητήριο των αντάρκτικων ομάδων και οι τροφοδότες των ομάδων εκεί, των αντάρκτικων. Ο ηγούμενος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σεβαστός γέρος και φλόγερος πατριώτης, οι μοναχοί ήταν πάντοτε καλοί βοηθοί μας και πληροφορητές μας εις ό,τι συνέβαινε. Η γενέτειρα του Εθνάρχου Μακαρίου η Παναγιά είναι ευθύς εξ αρχής συνδεδεμένη με τις ανταρκτικές ομάδες του Κίκου λόγω του Εθνάρχου και του εξαδέλφου του ήρωα Χαράλαμπου Μούσκου. Και πάνω συναντήσαμε τον Μακαρίτη, τον Δράκον και τον Μούσκο. Ο δε Μούσκος ήταν επορίτη του για να έρθει στην ομάδα μας, να έρθει ποδά στις ομάδες μας εμάς, για να διευθύνει την ομάδα της Παναγιάς. Λαλή μου, χαίρομαι διότι σε τη σιόγκρα, λαλή μου, ο Μακαρίτης ο Μούσκος και ελπίζομαι σύντομα θα έρθω στην Παναγιά Γιούν και θα είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας καθοδηγάς, διότι ήμουν πιο μεγάλος και ήξερα και το δάσος. Οπότε μια νύχτα φέρναμε τους στην Παναγιά για να χτυπήσουν κάπου του Ιδουτικού στο στρουμπί τους Εγγλέζους. Οπότε ήταν ανάγκη να τους φέρουμε νύχτα για να χτυπήσουν για να μην τους δει κανένα και να επιστρέψουν. Οπότε τους οδήγησα, εγώ φυσικά δεν πήγα μαζί τους, τους οδήγησα από ό,τι να πάσουν να πάνε στο στρουμπί, να χτυπήσουν και μετά να στραφούσουν, να περάσουν μέσω του, να πάνε στο κρυσφύγιο τους. Η Αγγλική στρατοκρατία δεν έκαψε σε καμιά περίπτωση το υψηλό αγωνιστικό φρόνημα των εξεγερθέντων Ελλήνων της Κύπρου. Οι Βρετανοί απικιοκράτες και οι στρατιωτικοί τους εγκέφαλοι είναι ανένδοτοι και αδίσταχτοι. Χρησιμοποιούν κάθε μέσο
προκειμένου να πατάξουν την τρομοκρατία, όπως αποκαλούν τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Αμέσως μετά την άφηξή του, ο σκληροτράχυλος στρατάρχης Σερ Τζον Χάρντινγκ, ο οποίος αγωνιζόταν, όπως έλεγε, για να κλείσει τον ιστό της αράχνης Πέριξ της ΕΟΚΑ, εκ των πραγμάτων υποχρεούται να προσέλθει σε συνομιλίες με τον Εθνάρχη Μακάριο τον Τρίτο στις αρχές Οκτωβρίου του 1955. Οι συνομιλίες Μακαρίου Χάρντινγκ προχώρησαν σε μεγάλο βαθμό και έφτασαν πολύ κοντά στη λύση του εθνικού ζητήματος. Υπήρχαν διαφωνίες στις προτάσεις Χάρντινγκ σε τρία ουσιαστικά σημεία, που αφορούσαν την εσωτερική ασφάλεια, την σύνθεση της Βουλής και την αμνηστία προς τους αγωνιστές. Στα τέλη Ιανουαρίου 1956, με πολλές προφυλάξεις και αληθοφανή προσχήματα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συναντάται στο συνοδικό της Μονής Κύκου με τον Διγενή, παρισταμένου του Ηγουμένου Χρυσοστόμου. Ήτο 28 Ιανουαρίου του 1956, έναν απόγευμα μετά των Εσπερινών, ήρθε η Κοκκίνου, η Λούλα, και μου έδωσε ένα σημείωμα. Το σημείωμα έγραφε πάνω το εξής: να κανονίσετε συνάντηση ΚΑΠΑ με ΔΕΛΤΑ. Ο ΚΑΠΑ εννοούσε τον Κύπρου. Κύπρου Μακάριος. Και το ΔΕΛΤΑ εννοούσε τον Διγενή. Εγώ, μόλις πήρα το σημείωμα, ήρθα να έρθω επαφή, ήθελα να έρθω επαφή μαζί με τους αγωνιστές. Γι' αυτό περιμέναμε όταν ήρθαν οι πρώτοι αγωνιστές εδώ, διότι είχαμε, είχαμε κρυσφύγητα από διάφορα μέρη της Μονής, δεν ήταν εδώ κοντά. Το λοιπόν έστειλαμε έναν και ειδοποίησε τον Διγενή και αργά όταν ενύχτωσε ήρθε εδώ με άλλους, με τους αγωνιστές, οι οποίοι παρακολουθούσαν τους δρόμους από μακριά, δρόμων Μπεδουλά Κύκου, δρόμων Κάμπου Κύκου, ώστε αν υπήρχαν τίποτε Εγγλέζοι, έρχονται Εγγλέζοι κλπ, να μπορέσουν να δώσουν το μήνυμα γρήγορα. Και ήρθε εδώ ο Διγενής, συντήθη με τον Αρχιεπίσκοπο, στη συνάντηση ήταν ο Αρχιεπίσκοπος, ο Διγενής και ο Ηγούμενος. Yeah. Ο τρίτος παράγων του αγώνας και ο πρώτος της ιεραρχίας του Κύκου. Εγώ ήμουν διάκος τότε και με χειροτώνησε ιερέα και πήραν τον πατέρ Ιερώνυμο, ο οποίος ήταν στο γυμνάσιο τότε, τον επήραν από το γυμνάσιο, από μέχρι τη σχόλαση και τον έφερα μαζί και δεν ξέρουν πού θα πάει. Στον δρόμο του είπαν ότι θα πάνε το χειροτονήσουν στην διάκον. Αυτό ήταν το πρόσχημα να μην δώσουμε την υποψία στους Άγγλους ότι χειμώναν καιρόν. Τι γυρεύει ο Αρχιεπίσκοπος στον Κύκο. Βγάλεσε με ο αρχηγός εμένα και τον Μακαρίν τον Δράκο να πάμε στον Κύκο. Και θα έρθει ο Μακαρίν να συνομιλήσω. Έπιανε ο Μάρκος τον Μάρκο, τον Νίκο Ιωάννου και εμένα και πήγαμε στο μοναστήρι. Εγκλέβαμε ο ένας στον δρόμο του κάμπου και ο άλλος στον δρόμο του Μιλικουρκού. Έγιναν συνομιλίες. Έγιναν συνομιλίες, καλέσαμε στο μοναστήρι και από τις χαρές τους, όπως τους είδαμε, γελούσαν του Μακαρίου τα έννοια του Ιλίου τα μουστάκια του. Γιατί γελούσαν. Πώς τελειώσαν συμφωνήσαν για τη συμφωνία χάρτη. Γιατί δεν λειτουργήσαν τις συμφωνίες. Την άλλη μετά που ήρθαμε στο Κρυσφύγετο, πάμε, και κάλεσε μας ο αρχηγός, όλο να μας πει τα καθέκαστα, τη συνομιλία. Ναι. Και δέχτηκαν και βγάλαμε φωτογραφίες για αρθήμιο. Είναι εκείνη η φωτογραφία ιστορική. Είναι ιστορική. Ποιος την έβγαλε. Το κάνει ο Μίκης Φυρίλλας. Είχε φωτογραφική μαζί του. Είχε μαζί του. Και δέχτηκε ο αρχηγός για πρώτη φορά να φωτογραφεί. Και δέχτηκε να πάρουμε για θύμιο. Και μας είπε να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας, διότι ο αγώνας τέλειωσε, και να πάμε στα σπίτια μας. Την επομένη του συνομιλιών που είχε ο Διγενής με τον Μακάριον στη Μονή του Κύκου, μας εγκάλεσε ο Διγενής εδώ στο Κρυσφύγετο για να μας αναγγείλει τα χαρμόσυνα νέα. Μας είπαν ότι ήδη είχε εκδώσει την διαταγή για το Παύστα Τεπίρ και ότι επίκειτο η συμφωνία Μακαρίου Χάρντινγκ για το Κυπριακό. Στον ενθουσιασμό μας του αναφέραμε του Διγενή αν μπορούσαμε να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Απόρρισε ο Διγενής και μας είπε φωτογραφική που θα βρούμε ρε παιδιά. Του λέω αρχηγέ έχω εγώ μια φωτογραφική να την φέρω εδώ να βγάλουμε φωτογραφίες. Και δέχτηκε ο Διγενής. Επήγα κάτω στο Κρυσφύγετο, έφερα την φωτογραφική και ακριβώς εδώ στον τόπο που κάθομαι εγώ, μαζεύτηκε η ομάδα, κάθισαν και τους έβγαλα την φωτογραφία.
Μετά του είπα, αρχηγέ, θέλει να σου βγάλω και μια μόνη σου εσένα. Και μου είπε, ναι, εδέχτηκε και του έβγαλα και μια φωτογραφία που είναι μόνος. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν το εμπίστεψα το σχέδιο. Δεν το εμπίστεψα. Αφισβήτησα την ειλικρίνεια των Άγγλων πάνω στις λεπτομέρειες του σχεδίου, διότι δεν είχαν κανέναν ιδιαίτερο λόγο να επιμένουν στα σημεία που επέμεναν. Εγώ είπα, επιμένοντας οι Άγγλοι σε αυτά τα σημεία σημαίνει πως δεν είναι ειλικρινείς. Έφυγα επί 100, τους βρήκα χαρούμενους, χαμογελαστούς. Και φωτογραφήθηκαν. Και φωτογραφήθησαν και εγώ αρνήθηκα να πω στην φωτογραφία. Και είπα, δεν μπορώ εγώ να φωτογραφηθώ παιδιά μαζί σας, διότι δεν συμφωνώ ότι έληξε το θέμα. Ένα μήνα μετά, και παρά την υπερεπίγουσα διαταγή του αρχηγού διγενή Παύσα Τεπίρ και παρά τις οδηγίες του προς τους συνδέσμους της ΕΟΚΑ και τους κατατόπους τομεάρχες της, εξεράγησαν στη Λευκοσία 19 βόμβες. Οι ενέργειες αυτές θεωρήθηκαν από πολλούς ως οι μοιραίες βόμβες για την τύχη της Κύπρου και του κυπριακού ελληνισμού. Ιστορική παραμένει η ρίση του Άγγλου Υπουργού Αποικιών Λένοξ Σπόιντ προς τον Εθνάρχη Μακάριο στην τελευταία συνάντησή τους της 29ης Φεβρουαρίου 1956. God save your people. Ο Θεός να διαφυλάξει τον λαό σας. Μέχρι σήμερα παραμένει ανοιχτό το κεφάλαιο των 19 μοιραίων βομβών που εξεράγησαν μόνο στη Λευκοσία. Ο Άγιος Οικουμένος μου λέει, Τεύκρο, θα πάει αμέσως να πάει στον κεντρικό σύνδεσμο, τους ξέρεις, τους ξέρω, και θα διανεμηθεί αμέσως σε όλη την Κύπρο, αυθημερών. Και τι είναι τόσο επίγον μου, και μου λέει, μάλιστα, δεν είναι θυμάμαι να το ρωτήσα. Είναι το Παύσα Τεπίρ, Τεύκρο μου λέει. Μάλιστα. Ο Άγιος Οικουμένος. Τεύκρο είναι το Παύσα Τεπίρ. Το έχει συμφωνηθεί, συνεφώνησε ο διγενής με το χειρισμό του Μακαρίου, με το χάρτη. Και είναι το Παύσα Τεπίρ. Το έπιασα, απετεκλείτο και αμέσως τροχάρι στη Λευκοσία. Νομίζω ότι ήταν τον Πάτερ Σταύρο που είδα τον Πάτερ Φώτη, δεν θυμάμαι, και τους δυο τους ήξερα. Και τους έδωσα με την εντολή αμέσως να διανεμηθεί σε όλη την Κύπρο. Ήταν η διαφωνία Χάρτινγκ με το Υπουργείο Αποικιών. Το Υπουργείο Αποικιών δεν ήθελε αυτό το πράγμα. Και τις έβαλαν οι Intelligence Service. Καμία αμφιβολία. Ο αρχηγός ενώ μας είπε ότι είχε τελειώσει αγώνας. Το θεώρησε και ο ίδιος από ό,τι μας έδειχνε ότι τέλειωσε ο αγώνας. Δεν μπορούσε να έρθει επαφή με κανένα. Από τη στιγμή που έφυγε ο Γκίκο και έρθει μαζί μας κάτω, δεν μπορούσε να έρθει επαφή με κανένα. Γιατί οι συνδέσμοι του είμαστε εμείς. Μάλιστα. Ο άνθρωπος. Εγώ, ο Α, ο Β, ο Γ. Δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν για να βάλει βόμβες. Μάλιστα. Εδώ και τις οδηγίες του από τον Γκίκο, ίσως μέσω του Αρχιεπισκόπου, ότι να ειδοποιηθούν κάτω οι τομεάρχες, ότι να σταματήσω πάει σαν δράση. Ούτε σήματος διαθέταμε να ειδοποιήσει, ούτε τηλέφωνο διαθέταμε να ειδοποιήσει, ούτε σύνδεσμος έβγαινε κανένας πάνω στον Κύκο για να ειδοποιήσει. Τι συνέβηκε, όλες οι επαρχίες να σταματήσουν τις εγκρίξεις, να σταματήσουν οποιαδήποτε στρατηγική δράση. Και η Λευκοσία να ασχοληθεί με εγκρικτικές ύλες, ακόμα αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο θέλει ερευνητή. Και καλό να ερευνηθεί για να βρει την αλήθεια. Εσείς τι νομίζετε? Εγώ νομίζω ότι κάποιοι ήθελαν να τορπιλήσουν τις συνομιλίες. Δική μας ή Άγγλοι? Δική μας. Η Ιερά Μονή Κύκου υπήρξε ο στεναρός συμπαραστάτης και πολύπλευρος υποστηριχτής του Εθνικού Αγώνος. Αρχιεπισκοπή και Κύκος ήσαν οι οικονομικοί αιμοδότες της ΕΟΚΑ. Εκτός από τη Μονή Κύκου, το μετόχιο της Μονής στη Λευκοσία Αγίος Προκόπιος και η Ιερατική Σχολή, η οποία ανήκει στη Μονή, υπήρξαν βασικά κέντρα επαναστατικής δραστηριοποίησης. Η Ιερατική Σχολή, με επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο Λευκοσιάτη, ήταν στρατευμένη εξ ολοκλήρου. Στη σχολή λειτουργούσαν αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, τα οποία διανέμονται μυστικά σε όλες τις ένοπλες ομάδες Παγκυπρίως. Όπως ξέρετε, δίπλα από το μετόχιν είναι η Ιερατική Σχολή. Διευθυντής όμως ήταν ο Αρχιμανδρίτης, ο Λευκοσιάτης, ο Κωνσταντίνος,
ο οποίος ήταν από τα στελέχη της ΟΧΕΝ επίσης, είχαμε το θάρρος του, και από τους πρώτους εμειήθηνε στην οργάνωση, από τις πρώτες μέρες ή από τις πρώτες εβδομάδες του ανεφέρθηκε το πρόγραμμα της ΙΟΚΑ και δέχτηκε ευχαρίστως να βοηθήσει. Στρατολογήσαμε όλων των προσωπικών της ιερατικής σχολής, ειδικά για να το χρησιμοποιήσουμε ως αποθηκαρίους για ενοπλισμό. Διότι αυτήν την περίοδο που μιλούμε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 1955, το πρόβλημα μας ήταν να δημιουργηθούν νέες αποθήκες οπλισμού, άσχετα πρόσωπα με τα προηγούμενα, για σκοπούς ασφάλειας, δηλαδή συνωμοτικής δραστηριότητας, διότι υπήρχε η διαρροή η οποία δεν ξέραμε μέχρι που φτάνει. Έτσι προστρέξανε στην ιερατική σχολή που ήταν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης μας και βεβαίως έχοντας πάντοτε κατά νου ότι η μονή, ο ηγούμενος είναι ο άλλος αρχηγός. Εκεί ανέλαβαν ήδη να μας φτιάξουν ορισμένες αποθήκες για τα εκρηκτικά, για τα όπλα, για τον όγκο των σφορών που είχαμε. Θυμούμε ότι τους εφέραμε 8-10 κυβότια, δεν είμαι σίγουρος, από την περιοχή του Γερίου. Ήταν μια αποθήκη στο Γέρι και μια αποθήκη στο κέντρο της Λευκοσίας που ζήτησα αμέσως και μετακινήθησα για λόγους ασφαλείας, επειδή συνελήφθη το καγίδι, έπρεπε να μετακινηθούν και εκεί να μεταγάσουμε. Όταν άνοιξαν τις αποθήκες ο Παυλάκης και οι ανθρώποι του δυναμός και πιάσαν έναν αριθμό όπλων, κυρίως πρέν, τα μεταφέραμε ως πρώτο στάδιο στην Ιερατική, στο Μαθαίο. Και από εκεί έγινε το διανομή προς την Κακοπετριά, προς τον Πολύστηπο, προς τον Αγρό, προς τον Κύκο. Η Ιερατική Σχολή τους πρώτους 6 μήνες του 1955 ήταν η βασική αποθήκη οπλισμού. Αποθηκάριος ήταν ο μάγειρας της Ιερατικής Σχολής, ο Ματθαίος Κυπριανού. Και πήγαινε με τα αυτοκίνητα εκεί, εφόρτωνε τον οπλισμό μέσα μαζί με τον Μαθαίο. Και ξεκινούσα για τις άλλες επαρχίες, για τους τομείς να πούμε, διότι έπαιρνα στο Βαρόσι. Ποιος σου έδινε οδηγίες για να πάρεις? Οδηγίες έπαιρναμε από τον αρχηγό. Από τον αρχηγό κατευθείαν. Ναι, ναι. Εκεί θα έπαιρναν όπλα. Ναι, ναι. Κάθε τομέας θέλει τόσο οπλισμό, τόσες σφαίρες, τόσο προκροητές, τόσες βόμβες, τόσα αυτά, και έπρεπε να τους... Και κρατούσαμε και στατιστική πόσα έχουμε, πόσων υλικών είχαμε στην αποθήκη. Ναι. Ο πατήρ Λευκοσιάδης, ο διευθυντής της Ιερατικής Σχολής, ήταν ενήμερος? Ο πατήρ Λευκοσιάδης σχετικά με τον οπλισμό πρέπει να ήταν ενήμερος από τον Μαθαίο. Διότι ο Μαθαίος ήταν αποθηκάριος και ήταν μάγειρας στην Ιερατική Σχολή. Μάλιστα. Από μέναν όμως όχι, διότι δεν έδινουν λογαριασμό στον πατήρ Λευκοσιάδη. Ο μακάριος ως εθνάρχης αποφάσισε ότι θα ξεκατουσάνει τον αγώνα. Ένα αγώνα δύσκολο οικονομικά, πολυδάπανο. Ήταν φυσικό ότι θα επερίμενε και είχε οπωσδήποτε τη βοήθεια και την υποστήριξη της Ιεράς Μονής Κύπκου. Δηλαδή, τότε ηγούμενος της Μονής ήταν άνθρωπος εξίσου ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα όσον και ο εθνάρχης. Ένα από τα βασικά στοιχεία του αγώνος είναι ότι δεν εδέχθη ο διγενής να έχουμε προσφορές χρημάτων από οποιονδήποτε πρόσωπο. Και αυτό πρέπει να το οφείλουμε και το οφείλουμε ή στην Αρχιεπισκοπή και στην Μονή Κύκου, οι οποίοι εδέχθησαν ευχαρίστως, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μπορώ να βεβαιώσω, να καλύψουν όλη τη δαπάνη. Θέμα δικών τους η οικονομική δαπάνη. Δεν είχαμε καμία ανάμειξη εμείς, ξέραμε πάντοτε ότι θα παίρνουν τα χρήματα μας. Ό,τι χρειαζόμαστε με εντολή του διγενή θα έδινε η Αρχιεπισκοπή όσα ποσά χρειαζόμαστε. Σε αυτόν τον τομέα ξέρω σίγουρα ότι η Μονή ήταν δίπλα από τον Εθνάρχη. Δεν τον άφησε να καλύπτουν ή μόνο. Βοήθεια και συμπαράσταση προσέφεραν επίσης οι κοινότητες Μαραθάσας. Οι γερακές με τους ανθρώπους και τα κρυσφύγετά τους. Ο Πέδουλας, με τη γαλουχημένη από τα νάματα της πατρίδας μαθητιώσα νεολαία του γυμνασίου του, συνδέεται άμεσα με τις ανταρκτικές ομάδες του Κύκου. Ο Καλοπαναγιώτης, το χωριό του πατέρα του Μάρκου Δράκου, συνέβαλε επίσης στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Κατασκευάζονται κρυσφύγετα στον Τρουλινό και αλλού,
και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, καθώς και το παρεκκλήσι της Παναγίας της Θεοσκέπαστης, αποτελούν καταφύγιο των ανταρτών. Ο οίκος Μαραθάσας φιλοξένησε τον διγενή μετά την άφηξή του από τη Σολέα και βοήθησε ποικιλοτρόπως τους αντάρτες, οι οποίοι εξορμούσαν από τη Μονή Κύκου. Πολλοί υπήρξαν οι συνεργάτες των ανταρτών της Μονής Κύκου, οι οποίοι προέρχονταν από τον Μουτουλά. Μεταξύ Μουτουλά και Πεδουλά, ο ήρωας μαθητής του γυμνασίου Πεδουλά, Αριστίδης Χαραλάμπους, προσφέρει τον εαυτό του θυσία όταν επιχείρησε να ρίξει χειροβοβίδα κατά των Άγγλων, την οποία εξασφάλισε από το κρυσφύγετο της περιοχής Κύκου Ξυσταρούδα. Μετά την αποτυχία των συνομιλιών Μακαρίου Χάρτινγκ και τη δραματική κατάληξή τους με τον Υπουργό Αποικιών Λένοξ Πόιτ, οι Άγγλοι ενέτειναν τα καταπιεστικά τους μέτρα. Ο Εθνάρχης Μακάριος στις 9 Μαρτίου 1956, ενώ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Αθήνα, εξορίζεται με τον Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανό, τον Ιερέα της Παναγίας της Φανερωμένης στη Λευκοσία Σταύρο Παπαγαθαγγέλου και τον Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρινίας Πολύκαρπο Ιωαννίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταφέρεται με τους συνεξορίστους του στο νησί Μαχέ των Σεϊχελών, στον Ινδικό ωκεανό. Εκεί ήμεθα σε μια φυλακή στο μέσο του Ινδικού ωκεανού. Αφήνουμε ότι οι Σεϊχέλες μπορεί ως νησιά να είναι ωραία, σήμερα μάλιστα, που έχουν γίνει τουριστικά, αλλά εμείς μεταφυλακισμένοι είστε στις Σεϊχέλες. Μάλιστα. Και δεν είχαμε καμιά επαφή ούτε με τους κατοίκους των Σεϊχελών, ούτε με κανένα άλλο. Μάλιστα, όταν είχαμε πάει μετά από λίγες μέρες, οι Αγγλέζοι εκφρόντισαν στο μπούλετιν που έβγαζαν εκεί και έλεγαν μερικά νέα. Και κατά κανόνα ομιλούσε για την ΕΟΚΑ, για την Κύπρο, εκεί. Και τώρα βρέθηκαν ο χάρη του διγενή, να πούμε, τα διάφορα που κρυσφύγεται εκεί κλπ. Ή τώρα, να πούμε, έγινε η τάδια μάχη και πέθανε ο τάδε. Ή θυμάμαι που όταν είχαν ακούσει τον φέρον του Αυξαντίου, λέμε εκεί, είπαμε, κύριε, δόξα να έχεις. Ναι. Και τον άλλον παιδί όμως που συνεργάζονται, που είχαν, να πούμε, απαγωνιστεί τα παιδιά. Δηλαδή όλα τα αρνητικά προσπαθούσαν να στα... Καθημερινά. Να τα δηλητηριάζουν. Βέβαια και το άλλο, ότι στο πουλετιν έβαζαν, να πούμε, ότι όταν έβαζε το ημερολόγιο του διγενή, ότι οι τέσσερις εξόρεστοι ενέχονται σε πράξεις βίας, φόνων κλπ. Τα χέρια στάζουν αίμα. Το αγωνιστικό φρόνημα του κυπριακού ελληνισμού δεν εκάμφθη. Ο αγωνιστής νεόφυτος Σοφοκλέους, ο οποίος εργαζόταν στο στρατοκρατούμενο κυβερνείο, στις 20 Μαρτίου 1956 τοποθετεί βόμβα κάτω από το κρεβάτι του στρατάρχη Χάρτινγκ. Η μη εκραγήσα βόμβα είχε τραγικές συνέπειες για τον αγωνιστή Σοφοκλέους, ο οποίος κατόπιν οδηγιών υποχρεώθηκε να μεταβεί στο κρυσφύγετο της Ξυσταρούδας στον Κύκο. Άρχισε τότε για τον Σοφοκλέους ένα εσωτερικό δράμα, το οποίο ήταν και δράμα της ίδιας της οργάνωσης. Η βόμβα τοποθετήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1956. Την επομένη, ακούσαμε ότι ο Χάρτινγκ, αντί να είναι νεκρός, υποτίθεται θα γινόταν η εκτέλεση στη νύχτα, είχε πάει στην Αμόχωστο. Εγώ ανησυχήσα, διαρωτούμουν τι έγινε, αλλά οι μέρες που ακολούθησαν μετά ήταν τραγικές για μένα, γιατί άρχισα να υποψιάζομαι ότι η συμπεριφορά των συναγωνιστών μου ήταν κάπως παράξενη. Αυτά είναι να σας πω, ότι και για φυσική μου ανάγκη με ακολουθούσε κάποιος με το όπλο. Εις κάποιο χρόνο, σε κάποια συζήτηση που είχα με έναν τον συναγωνιστό μου, μου το εσφύριξε ότι ήμουν ύποπτος. Ήρθε μια κατάπτωση. Και ηθική και αγωνιστική, γιατί είχα δώσει τα πάντα. Είχα κάνει μια προσπάθεια και μετά θεωρούμε και πρόοδος. Μια ημέρα μετά την άφηξη του νεόφυτου στην περιοχή εδώ, ήμουν σκοπός, ήρθα αυτή είναι η Λατσιά, κάπου εδώ περίπου. Και χωρίς να το θέλω, άκουσα μια συνομιλία μεταξύ του αρχηγού και του Μάρκου Δράκου.
Και ο αρχηγός διέτασε τον Μάρκο Δράκο να πάει στο κρυσφύγιο του Αντώνη του Γεωργιάδη, που ήταν και νεόφυτος, να τον ανακρίνει και να τον εκτελέσουν σαν προδότη. Ο Μάρκος ο Δράκος αντέδρασε και του έλεγε: αρχηγέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μην βιαστούμε να πάρουμε έτσι απόφαση. Να πάω το δω και πιστεύω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και κουβέντιαζαν πολύ ώρα για αυτό το θέμα και ο Μάρκος ο Δράκος προσπαθούσε να πείσει τον αρχηγό ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τελικά φαίνεται ότι έπεισε τον, γιατί του είπε, άκουσα που του είπε: εντάξει, θα πας, αλλά θα τον προσέχουν και αν κάνει οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, να τον εκτελέσουν. Και του είπε ο Μάρκος: εντάξει, αρχηγέ, θα πάω και θα εφαρμόσω αυτά που μου είπετε. Α, ήταν μια τραγική στιγμή. Ο Δράκος ήρθε και κατάλαβα ότι ήρθε για να με ανακρίνει. Μάλιστα. Η αντίδραση μου ήταν άμεση, τον έβρισα. Τον είπα παλιάνθρωπον, τον είπα και όλους τους υπόλοιπους ότι ήταν μια παρέα παλιάνθρωπον. Προσπαθούν να τα δικά τους λάθη να μου τα φορτώσουν εμένα. Αν δεν έγινε η έκρηξη της βόμβας αυτή φταίση, εγώ τη δουλειά που έπρεπε να κάνω την έκανα και να φύγει από μπροστά μου και δεν τον ήθελα να το ξαναδώ. Μπροστά σε αυτή τη συζήτηση, ο Δράκος μου έκανε την εντύπωση που έμεινε πράος, μιλήχιος και δεν αντέδρασε καθόλου. Μόνο μου έλεγε ότι, ας πούμε, να πιστεύω στο Θεό και ο Θεός θα με βοηθήσει. Φεύγοντας, μου είπε, ο Θεός μαζί σου, αντιλήφθηκα ότι ήταν το τέλος. Θα έδιαν τις οδηγίες για να με εκτελέσουν. Και εγώ του είπα ότι να κάνει έρευνα, να βρει την αλήθεια και να πάει στους δικούς μου να το πει. Μάλιστα. Και φύγε. Και όταν επέστρεψε, νομίζω ότι το θέμα διευθετήθη και αποκαταστάθη το όνομα του νεόφυτου ότι πράγματι δεν ευθύνεται για την μη έκρηξη της βόμβας. Παρά την αυστηρότητα του διγενή για προστασία της οργάνωσης από πιθανούς αργυρώνητους προδότες, δυστυχώς οι Ιούδες εμφανίστηκαν και στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Και αυτοί αύξησαν την οδύνη του Γολγοθά της Κύπρου και προσέθεσαν δεινά στα πάθη της. Από τον Απρίλιο του 1956, οι έρευνες του Αγγλικού στρατού εντείνονται και επεκτείνονται. Διενεργούνται συλλήψεις και βασανιστήρια. Οι Άγγλοι εξασφαλίζουν στοιχεία και πληροφορίες για τα λιμέρια και τους αντάρτες της περιοχής Κύκου από προδοσίες. Οι κατοίκων περιορισμοί των Πέριξ χωριών είναι συχνοί, με αποκορύφωμα το κέρφιου του Μιλικουρίου, το οποίο διήρκεσε μερικές εβδομάδες. Βαθμιδών, οι Άγγλοι περικυκλώνουν τη Μονή Κύκου και τους Πέριξ αυτής ανταρκτικούς χώρους και κρυσφύγεται. Ο αρχηγός και οι ανταρκτικές ομάδες βρίσκονται υπό απειλή, σε πολύ δύσκολη και δεινή θέση. Σε κάποια φάση ήταν Άγγλοι στον Κύκο, η έρευνα. Συμφωνώ με τις οδηγίες που έδωσε ο αρχηγός, άμα έρθουν Άγγλοι στον Κύκο να κάνουν αντίναξη στον δρόμο, η ομάδα ανταρκτική μας, η δική μας που ήταν στην Πεδουλά, δεν την έκαμε την ώρα που περνούσαν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι πήγαν στο Μιλικούρι, έκαμε κέρφιου, και όταν επιστρέφαν οι Άγγλοι, έκαναν την αντίναξη. Αυτό ήταν το μοιραίο σφάλμα μας. Γιατί δεν υπήρχε λόγο να κάνουμε την αντίναξη στην επιστροφή, εφόσον εφεύγαν. Δεν εκκινδυνάμαμε ως αρχηγείων, διότι παρακολουθούσαμε ότι φεύγαν. Ήταν όμως η αιτία να ξεκινήσουν ερεύνες στην περιοχή του Κύκου. Σε μια περίπτωση το έκανα κέφκιο το μοναστήρι, βεβαίως εγώ δεν το ήξερα να πω, ενώ το μοναστήρι ήταν περικυκλωμένο. Και επειδή ήμουν ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα και μπερέ, εμπήκα από την κυρία είσοδο του μοναστηριού μέσα στο μοναστήρι. Δεν φοβήθηκες? Τι να φοβηθώ, δεν ήξερα πρώτο μέρο, ήταν οι Εγγλέζοι του. Και πέρασα από μέσα στην πέση τους Εγγλέζους και μπήκα μέσα χωρίς να με πάρουν ήδη στην Εζήνη. Και όταν πια τίβρα τον Πάτερ Ιγνάτιο, ο Πάτερ Ιγνάτιος εχλώμιανε, έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μου λέει, εσύ πού μπήκες εδώ πέρα, ρε, μου πού βρέθηκες να τα μέσα, λέει μου, τους Εγγλέζους πόξου, λέει μου, τους ήδη, λέει μου.
Μπήκα μέσα, λέω του, με είδε κανένα. Του λέω, εγώ έφερα την αλληλογραφία, θα σου την παραδώσω, να την δώσεις στο Λευκοσιάτη, τι ήταν, εμάθαμε ότι ήταν ο Λευκοσιάτης πάνω, και να την πάρεις στη Λευκοσία και να φύγω. Έπιασε την αλληλογραφία, πράγματι επίεν έδωσε την του Λευκοσιάτη και κατά κάποιον τρόπο ακόμη και ο Λευκοσιάτης ήταν σε δίλημα να πάρει την αλληλογραφία, διότι φοβόντουσαν και εκείνος. Επαράλαβα την αλληλογραφία και επετάχτηκα από το παράθυρο να φύγω για να μην ξαναπεράσω από την είσοδο, διότι άμα μου είπαν είναι Εγγλέζι Box, δεν ξαναπέρασα από την είσοδο. Την ώρα που πετάχτηκα κάτω από το παράθυρο για να φύγω, αρκέψαν οι Εγγλέζοι και βάλαν μου, να σου πω, θα μου στείλαν πάνω από 3.000 σφαίρες. Σε λίγες μέρες είχε μια πληροφορία ότι θα έρχονταν οι Εγγλέζοι να κάνουν έρευνες στην περιοχή. Και ο σύνδεσμος του αρχηγού που έφερε την πληροφορία στο Δράκο ήταν ο Παύλος Νικήτρα. Ο Δράκος του είπε, πες στον αρχηγό, ισχύει η παλιά διαταγή. Όταν οι Άγγλοι ανεβούν στα βουνά, εμείς να κατεβούμε στα σπίτια, στις παιδιάδες. Εγώ είπα στον αρχηγό, αρχηγέ, ότι το Ιερά Μονή Κύκου πλέον δεν μπορούμε να αμείνουμε, διότι είναι περικυκλωμένοι από Εγγλέζους. Τώρα βράθηκε σε δίλημα, διότι βρισκόμαστε σε μία περιοχή που ήταν απόκριμνο μέρος, έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με όλους τους τομεάρχες της Κύπρου για να τους ειδοποιήσει να σταματήσουμε το αλληλογραφείο, διότι κινδυνεύουμε. Όταν μου το είπε, λέω το αρχείο, πώς θα πάμε τώρα, δεν υπάρχει έρευνα. Έστειλαμε το στυλίν, το ξαπόλι, τον οποίο ήταν μαζί μας, και πιένει να τον στείλουμε να πάει στην Παναγιά για να έρθουμε σε επαφή με την Παναγιά. Ο στυλίν, όταν έφτασε μπόξο από την Παναγιά στην παρυφή του δάσους, εκεί επιροβολήθηκε από Εγγλέζους. Επέσε πάνω σε Εγγλέζους και τον επιροβόλησα. Ευτυχώς για μας ήταν ότι δεν έπαθε τίποτε, απλώς έφαγε μία σφαίρα πάνω στο πόδι του και επέστρεψε πίσω τραυματισμένος. Αρχάς Ιουνίου του 1956 αρχίζουν οι μεγάλες έρευνες στην περιοχή Κύκου. Μάλιστα. Και κυρίως δυτικά της περιοχής Κύκου. Τρεις ομάδες που ήμουν στην περιοχή συγκεντρωνόμαστε στους μαύρους κρεμούς. Οι οποίοι μαύροι κρεμοί βρίσκονται δυτικά του μοναστηριού, περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Στους μαύρους κρεμούς είναι η ομάδα η δική μας, η δική μου εμένα με τον μοναρχή των Χριστάγεννων του Ελευθερίου. Είναι η ομάδα του Μάρκου Δράκου και ο ίδιος ο αρχηγός με την ομάδα που τώρα πλαισιώνει τον αρχηγό. Όταν αρχίζουν οι επιχειρήσεις το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, όπως είπαμε, ο αρχηγός διαταγεί. Διατάσσει την ομάδα τη δική μου να κινηθεί δυτικά προς Παναγιά, την ομάδα του Μάρκου Δράκου να κινηθεί προς Μαραθάσα και ο ίδιος με την ομάδα που είχε μαζί του κινείται προς Μιλικούρι και Πέραβας. Ανοίχτα κάτι να βγει, φώναξε μου, ρε μωρέ λαμπρού, σκυλάκια. Λέω του αρχιετή που έχουν τα σκυλάκια της ρόδα μέσα. Ρε μωρέ σκυλάκια, λέω του ένα σκυλάκι, θα έκανε μια λεπού. Βρε σκυλάκια. Πραγματικά ήταν σκυλάκια. Άγγλοι. Άγγλοι και έρχονται τον προς τα κρυσίδα μου, προς την υπηρεσία μου είμαστε. Εκαμουφλάραμε τον τόπο και φύγαμε. Και πραγματικά ήταν Ιγγλέζοι. Και μπαίναμε εμείς, ας θυμούμε, μπροστά οι Ιγγλέζοι έκαναν έρωνο και εμείς τα πισώ. Άμα μπήκαμε σε μια περιοχή, ρε μωρέ λάμπρο ανέβα σε αυτήν την κορυφή και αν δεν καταλάβω τόπο να προχωρήσουμε. Ανέβηκα στην κορυφή με τον Παύλο Παύλη, Νικήτα, και μόλις ξέκα στην κορυφή έκαθουν δυο Εγγλέζοι και κουβεντιάζα στην απέναντι πλευρά, προς το Μιλικούρι. Νόμιζα πως να με βάλουν ευτυχώς, έμε είδα εσύ, νομίζω είναι της Παναγίας, είναι θάμα της Παναγίας, εγώ τους εγκόντεψα. Και έλεψα του Παύλη και έπεσε λέγαμε πίσω. Τι είπουν του αρχό έτσι, έτσι και πήγαμε να πέραντι στα βουνά των βρετσιών. Στα πέραντι στα βρουτσιά, στα βρέτσια, ο αρχηγός με τα γκάιτια παρακολούθησαν την κίνηση. Διότι έρχεται ο στρατός και κάμνα στην κοιλάδα τόπο να κατεβούν τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Την νύχτα εμείς εφήγαμε από τις γραμμές τους και ακούγαμε τις κουβέντες τους. Ήταν και καλοκαίρι, δεν είχαμε τρόφιμα, είχαμε νερό και καλύτερα με νερό να πιούμε, να ξεκουραστούμε, να
που τη δίψα. Τι βράμε έναν Αρκάτη, που ανεξαμή ήταν το Αρκάτη της Μοσυρερής στην Αγία Αρκάν. Μάλιστα. Στην Αγία Αρκάν είμαστε κουρασμένοι. Είσαστε πολλοί. Είμαστε 5-6 άτομα. Μάλιστα. Άντε καλά να κάνουμε πάνω στον ποταμό. Ο αρχηγός αποτιμήθηκε μαζί μου Αντωνάκη και εγώ εντύνω μου. Σαν εντύνω μου μου πέφκω, βλέπω περίπου 5 μέτρα 3 Εγγλέζους κοτσινοσκούφιες. Και έπια τα γέλια. Λάω του «Σι» έτσι φωνάζα Εγγλέζι. Ενώ μήτε πως τον έκοε εστίευα, κόψω ρε μου ρε μου άνθρωπε. Εκλώτησα του. Λάω του «Σι» είναι Εγγλέζι. Και ξύπνησαν και είδαν τους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι άλλοι αντί να μας πουνάρτ ή να μας είπε να πιάω θέσεις. Ναι. Όσοι να πιάω θέσεις και φύγαμε. Έτσι εγκλειδώσετε. Έτσι. Αλλά δεν μπορούσα να πιάω με δύο, όταν πιάναμε τα όπλα μας και τα θα μας καθαρίζανε. Εκεί ανακαλύψαν το μπερέ του και τα... Εκεί ανακαλύψαν το μπερέ του και τη αλληλογραφία του. Σας λέω ειλικρινά, πρώτη φορά στη ζωή του συνάντησε τέτοιο κίνδυνο. Και πήγαμε και κάτσαμε μέσα στους θάμνους και περιμέναμε όση ώρα 9 τη νύχτα. Εκεί μπορώ να πω ότι ήρθαν οι Εγγλέζοι, πέρασαν από κοντά μας για μια στιγμή ο Λάμπρος ο Καυκαλιάς να τον πιάσουν από πόδι, τόσο κοντά ήταν. Η ώρα 9 αρχίσαμε ψιθυριστά σιγά 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 φεύγαμε. Την ώρα που φεύγαμε και γίνηκε η ώρα 10-11 και φκέναμε προς τον πλατή των ποταμών και μαχούμαστε να βγούμε προς τα έξω, εκεί είδαμε μια φωτιά, είδαμε μια πυρκαγιά πίσω μας. Προχωρήσαμε, ευκήκαμε έξω από το δάσος τελείως, εξημέρωσε πλέον το χαράμα, ήταν η ώρα 6 το πρωί και μπήκαμε σε κάτι περνιές. Εκεί κάτσαμε και παρακολουθούσαμε όλη την επιχείρηση. Βλέπαμε αυτοκίνητα, βλέπαμε ελικόπτερα, βλέπαμε πυρκαγιές, επίεναν έρχονταν παζουλισμός. Και εκ των υστέρων μάθαμε ότι εκρούσαν το δάσος οι Άγγλοι για να μας κάψουν εμάς μέσα. Και ενώ εφησούσε η φωτιά και έρχεται μπροστά εμάς, εγύρισε ο αέρας, έπιασε τους Εγγλέζους και έγινε ένας λόχος. Οι Άγγλοι εσκεμμένως προκάλεσαν πυρκαγιά στο δάσος Πάφου για να κάψουν ζωντανούς τους αντάρτες της ΕΟΚΑ. Η κυκότησα Παναγία θαυματούργησε. Άλλαξε εύνης την κατεύθυνση του ανέμου με αποτέλεσμα οι κατακτητές να μετατραπούν από θύτες σε θύματα. Ακολούθησαν εξονυχιστικές έρευνες του Αγγλικού στρατού. Μερικά κρυσφύγετα ανεκαλύφθησαν και κατεστράφησαν. Ο αρχηγός, ο οποίος κινδύνευσε να συλληφθεί, με επιδέξιους ελιγμούς κατόρθωσε να διαφύγει στη Λεμεσό. Η ομάδα δική μου είχε αποκλειστεί στην περιοχή Παναγιάς και την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που εξέσπασε στο δάσος Πάφου, δυστυχώς συλλαμβανόμαστε. Από εκεί μεταφερόμαστε εδώ, στο Μονήν Κίκου. Εδώ ήταν το αρχηγείο των επιχειρήσεων. Μας βάζουν εδώ, που βλέπετε που είναι αυτός ο ξενώνας, ήταν πρώτα αποθήκες του Ισμονής και ένα πελεκανιό. Και μας βάζουν σε αυτόν τον χώρο εδώ. Μας ανακρίνουν εδώ, μας κακοποιούν. Φαίνεται πάνω στην ταινία αρχείου την οποία έχουμε ότι έχετε μία πληγή στο μέτωπο. Πού οφείλεται αυτή η πληγή? Αυτή η πληγή προκλήθη από χτυπήματα της κεφαλής μου πάνω σε τοίχο. Επανειλημμένα με χτυπούσαν οι Άγγλοι πάνω στον τοίχο με αποτέλεσμα να προκληθεί αυτή η πληγή και την οποία πληγή μου έραψαν ζωντανόν επί τόπου. Μετά τις ανακρίσεις, μετά που ολοκληρώνουν, μας βάζουν έξω σε αυτόν τον χώρο εδώ και μας περνούν μπροστά από δύο προσωπιδιοφόρους. Αυτοί οι κουκουλοφόροι ήταν κάποτε πραγματικοί προδότες, αλλά κάποτε οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν και δικούς μας αγωνιστές, καλούς αγωνιστές εννοώ, χωρίς να προδώσουν και να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αυτός ο αγωνιστής είχε προδώσει. Ενώ δεν ήταν έτσι πραγματικά. Στις μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις των Άγγλων που άρχισαν από τα μέσα Απριλίου του 1956 και διήρκεσαν πολλές εβδομάδες, αρκετοί αντάρτες της περιοχής Κίκου συνελήφθησαν και υπέστησαν φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ήταν φρικτά τα βασανιστήρια. Θυμούμαι, ήταν μεγάλη εξημέρωνε Πάσχα, μεγάλο Σάββατο, άκουα τις καμπάνες. Εμένα με είχα γυμνώσει και με είχα σε ένα γκελί με βρώμικα νερά μέσα. Ουράκι τέτοια. Ναι,
ούτε ήξερα, με έσπρωξα μέσα και έμεινα, ούτε συνείδηση της ώρας είχα ούτε τίποτε. Το μόνο που άκουγα ήταν τις καμπάνες που πρέπει να είχε γίνει η Ανάσταση, και τότε μιλούμε, η Ανάσταση δεν ήταν τα μεσάνυχτα. Νομίζω ήταν το πρωί, ναι. Χαράματα. Το κορμί μου όπως το παστέλι, με λιώνασαι. Γιατί αν οι Άγγλοι ήταν μεχισμένοι, έρχονταν να πάω και με χτυπούσασαι. Ήμουν επί 24 ώρο βάσεως διμένος πας ένα στήλο. Και δεν μπορεί το χέρι μου να το κατεβάσω έτσι κάτω. Είναι το καλύτερο βάσανο να έχεις το χέρι σου έτσι ψηλά, να είσαι διμένος και να μολυθεί το χέρι σου να πριστεί που τον άλλησε που θα μπούδα δεμένος και μετά θα εξαπλούν να μην να σε κρεμάζουν πάνω σε πασάρους. Ένα κάτι πασάρους έτσι χίλια, σε βάλουν συμπάνω. Από την περιοχή Κύκου, οι ανταρστικές ομάδες, λόγω των εκτεταμένων και εξονυχιστικών ερευνών, εξυναγκάστησαν να απομακρυνθούν. Η ομάδα του Μάρκου Δράκου κατευθύνθηκε προς τη Μαραθάσα και άλλες ομάδες προς Δυσμάς της Μονής. Αργά τη νύχτα που εφεύγαν όλοι οι κατεβαίνοντες, βγαίναμε έξω. Εμείς βλέπαμε που ήταν στρατοπεδευμένοι οι Εγγλέζοι. Είχαν πιασμένα όλα τα πόστα. Η μόνη μας τροφή ήταν πατάτες σωμές. 36 ημέρες θα τρώαμε πατάτες ομές. Πρώτα τρώαμε 4-5 την ημέρα, στις 3 σιγά σιγά λίγο στέψαμε τες, έκαναμε τες μίαν την ημέρα. Την Παρασκευή μετά την Λαμπρή, ελείψαν οι πατάτες. Ήταν μια νύχτα που εκατσαρίζαν οι λαγές, είχε αέρα, είχε φεγγάρι, εδώ κάμε τα χέρια, αυκούμε έξω, να περάσουμε σε τις πρώτες τρεις σκάλες, ήταν οι Εγγλέζοι στρατοπεδευμένοι. Μεταξύ των ηρωικών μορφών που συνεδέθησαν με τον Κύκο, συγκαταλέγεται και ο ήρωας Κώστας Λοΐζου από τον Μαραθόβουνο, ο οποίος λόγω ατυχήματος κατά την απόπειρα ανατίναξης του αστυνομικού σταθμού Κάμπου, για 26 μέρες πάλευε με τον θάνατο. Πέθανε στα τέλη Οκτωβρίου 1958. Ο Κώστας Λοΐζου βρισκόταν δίπλα στον Μάρκο Δράκο όταν έπεφτε. Έβαλαν μπόμπες γύρω του κτηρίου του αστυνομικού σταθμού του Κάμπου. Μετά ο Κώστας έμπηκε μέσα να ειδοποιήσει τους αστυνομικούς να βγουν έξω. Μπαίνοντας μέσα βρήκε έναν τάγκι μπεζίνα, το οποίο εσκόρπισε γύρω πάνω στους τοίχους. Εν μεταξύ υπήρχε μπάνιο ναυτούμενο. Η μπεζίνα έκαμε έναν άφληξη. Και έκλεισε τις πόρτες την άφληξη που έγινε και έκρουσε μέσα στη φωτιά. Έψαχνε να βρει τις πόρτες και δεν μπορούσε από τη φωτιά που υπήρχε. Έφυγε έξω, ήβρε μια δεξαμενή με νερό, έπεσε μέσα, μετά έφκαλαν τον και σιγά σιγά ήρθαν ούλων ποταμών. Έφυγαν που πάνω από το σπίτι μας και ειδοποίησαν μας ότι αυτό και αυτό συνέβηκε και να πάει ο Κώστας να το παραλάβει. Όταν μπήκαν κοντά στην πόρτα στο σπίτι, είδαμε τα χέρια του ήταν κρεμάμενα κάτι που να ξέρω πω, το τι ήταν. Σαν γάντια. Από το κάψιμο. Ναι. Σαν γάντια. Λέω, μα τι είχες και γάντια πάνω στα χέρια σου. Λέει μου, είναι τα δέρματα μου. Μάλιστα. Αμέσως πήραμε τον μέσα και στάθηκε η γυναίκα μου και καθάρισε του τα. Τελευταίες του ώρες εγκατέβηκα εγώ Λευκοσία. Αγαναχτίσαν διότι έπιασαν το σπασμί. Και κατέβηκα Λευκοσία, τσακώθηκα με τη Λούλα Κοκκίνου. Λέει μου, εντάξει, πήγαινε και να στείλουμε ταξί να τον μεταφέρει κάτω. Γεγονός έκαναν το. Στείλαν ταξί για να τον μεταφέρει στη Λευκοσία. Ως η ώρα 12 που ήταν να τον μεταφέρω στη Λευκοσία, πέθανε. Τελευταίες του στιγμές φώναζε κάποιον αντάρτη, ο οποίος ήταν πεθαμένος, ότι ζει. Ο Μάρκος Δράκος υπήρξε η ψυχή της ανταρκτικής δράσης με ορμητήριο τα κρυσφύγετα της Μονής Κύκου. Υπήρξε το δεξί χέρι του Διγενή. Ο άνθρωπος που διαρκώς υπερεύαινε αυτόν και κατά κοινή νομολογία ήταν ο ενσαρκωτής του ήθους και του κάλους του αγώνος. Ενώ προχωρούσαμε, άκουσα τους πρώτους πυροβολισμούς. Ο Κώσταλ Λοΐζου μου είχε πει προηγουμένως ότι θα πήγαινε να πει κάτι στο Δράκο, γιατί με προσπέρασε. Και όταν άκουσα τους πυροβολισμούς, είδα τον Κώσταλ Λοΐζου να τρικλίζει και να πέφτει, να κατρακυλά από την πλαγιά του βουνού κάτω.
τον άσπαξα και του λέει τι εσύ είναι, και εντάξει, άρχισε έναν πολυβολητό άγριο και μου λέει ο Δράκος είναι νεκρός. Ήρθε ο γιος της κυρίας Ερασμίας σε ένα μωρό 5 χρονών, τρεχτός, βγήκε πάνω, βρήκε τη μάμα μου και της λέει «Τάματες κυρία Δέσποινα, σκοτώσαν τον γιο σου». «Πού το μάθες γιέ μου» λέει του. Λέει της, «Επίαμε με τη γιαγιά μου να πάρουμε τα παπούτσια στον κύριο Άριστο και ο κύριος Άριστος είπε της γιαγιάς μου «Σκοτώσαν τον Δρακούδη». Μάλιστα. Σαν η λέμε της μαμάς μου, ψέματα μάμα, μην πιστεύεις. Ο κόσμος κατέβαινε, ήταν έτσι κατηφορικό το σπίτι που μέναμε. Κατέβαινε ο κόσμος, άρχισε και έρχεται ο κόσμος. Σπίτι σας. Σπίτι μας. Τώρα μου έπεφτε ο Μάρκος, τον άκουσα να λέει μάνα μου, πατρίδα μου. Δεν είναι τυχαίο τούτο. Μάλιστα. Τι είχε μέσα του. Την πατρίδα, τον αγώνα του. Η πίστη των ηρώων και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ προς τον Χριστό και την Κυκώτισσα προστάτηδά τους υπήρξε αταλάντευτη. Οι πρώτοι αντάρτες, οι οποίοι συγκρότησαν τον σκληρό πυρήνα της Μονής Κύκου, απέδρασαν από το φρούριο της Κερίνας. Από τις ακτές της πόλης του Πραξάνδρου, την αντιπέραν πλαγιά του Πενταδακτύλου, ξεκίνησαν οι αντάρτες και σήμερα εν αγωνίως το σκλαβωμένο βουνό τους αναμένει και μας αναμένει για το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας. Αύριο, αύριο, αύριο το Πάσχα των Ελλήνων.